επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος από τον μήνα Δεκέμβριο για τα νοικοκυριά, με την Κομισιόν να δίνει το πράσινο φως στην κυβέρνηση για επαναφορά του μοντέλου φορολόγησης των υπερεσόδων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Μέτρο ανακούφισης. Θα είναι κάτι καλό, αλλά πρέπει να γίνονται περισσότερα. Οι ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης αναμένονται τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου, αφού νωρίτερα οι πάροχοι ανακοινώσουν τις δικές τους τιμές. Τέλη Νοεμβρίου η θερμοκρασία έχει πέσει και οι περισσότεροι πολίτες προσπαθούν να κάνουν σωστή διαχείριση όσον αφορά τη θέρμανση στο σπίτι τους, με τους περισσότερους να περιμένουν την επιδότηση του Δεκεμβρίου για να πάρουν μία ανάσα. Να στηρίξουν και τους πολύ χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους. Κάνουμε οικονομία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο μόνιμος μηχανισμός παραμένει στο τραπέζι συζητήσεων με την Κομισιόν, αλλά θέλει χρόνο. Μήπως αργήσανε λίγο πάλι Δεκέμβρη. Επειδή είχε ήδη δοθεί πιο πριν. Κάνουμε οικονομία στο σπίτι. Όσο μπορούμε, ναι. Ή προσπαθούμε με ένα μικρό αερόθερμο να ζεστάνουμε όσο μεγαλύτερο χώρο μπορούμε. Να βάλουμε φυσικό αέριο του χρόνου. Γιατί? Για πιο οικονομία. Να δοθεί, να δώσει στον κόσμο. Άμεση επιδότηση ζητούν και οι επιχειρήσεις. Η τελευταία αύξηση είναι πραγματικά τόσο ψηλή που αν η κυβέρνηση δεν παρεύει όχι μόνο για τα νοικοκυριά αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό θα σήμαινε για πολλές επιχειρήσεις ακόμη και το κλείσιμό της, ειδικά τις ενεργοβόρες. Είναι ξεκάθαρο ότι και η εστία συζητά ένα ειδικό τιμολόγιο και επιδότηση στα καταστήματά της. Οι τιμές στην χοντρική κυμαίνονται την τελευταία εβδομάδα από 98 έως και 183 ευρώ ανά μεγαβατόρα και την Τρίτη ξεπερνούν τα 152 ευρώ. Το ενεργειακό για τις επιχειρήσεις μας έχει διπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια. Από ένα μηνιαίο κόστος γύρω στα 7 μέχρι 9 εκατοστάρικα, αυτή τη στιγμή είναι στα 2.200. Μέρος των επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις δεν αποκλείεται να απορροφήσουν οι ίδιοι οι πάροχοι. Για πάμε στην Έλληνα Χελβατζόκλου, γιατί οι αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος θέρμανσης χτυπάνε ρεκόρ. Έχουν φτάσει τις 900.000, Έλενα. Ακριβώς, έχουμε λοιπόν ρεκόρ αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης ΣΥΑ. Μέχρι το απόγευμα είχαν υποβληθεί περισσότερες από 645.000 αιτήσεις για θέρμανση με πετρέλαιο και άλλα μέσα και επιπλέον 242.000 για επίδομα με ρεύμα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι η πλατφόρμα My Thermancy θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου για την υποβολή αιτήσεων και η πρώτη δόση, ίση με το 60% του ετήσιου επιδόματος, θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζουμε ότι το επίδομα είναι από 100 έως 800 ευρώ και για τις περιοχές με πολύ χαμηλή θερμοκρασία το επίδομα μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 1.200 ευρώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.